Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για μία από τις τελευταίες αγωνιστικές της Master League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Δεν Έχει και Σαλονίκη. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλη μία φορά πριν από 19 μέρες, 22 του προηγούμενου μήνα. Χάθηκε η πρώτη κατοχή για τη Σαλονίκη, έχει βρεθεί ελεύθερο τρίποντο, το πήρε, αλλά είναι άσχημο το συμβολέον. Και την προηγούμενη φορά είχαν σοβαρές ελλείψεις οι αρχιδιώτες. Έχουμε και απόψε, έχουν μόλις 8 παίκτες διαθέσιμους. Είχαν 7 την προηγούμενη φορά. Είχαν φτάσει με 77-70 από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η πέμπτη πιο επικογενής ομάδα σε όλη τη Master League σύμφωνα με τα στατιστικά που έχουν προκύψει από όλη τη διάρκεια της regular season. Ένα ράνι πρώτερο δικαιώσει των πιλότων Θεσσαλονίκη. Βρέθη ελεύθερος, αλλά πήγαινε να κάνει την πάσα και δεν τα κατάφερε με στρεγγέντα. Λάθος το λάθος. Ένα ακόμα κλέψιμο, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Γιανακούδης, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, δεν θα σας κλέψει προηγουμένως. Αμυντικό rebound τώρα, ποιος έχει επίθεση, για να δούμε, το λέω. Τρενίρισε ο ρυθμός στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Λάπρου, μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα, Γιανακούδης, δεύτερο παίκτη, πιο ψηλό, είναι άστοχος, δεν θα σας. Σκανάρει το γήπεδο για μια ακόμα φορά. Καλό passing game, τόσο ένα μακρινό δίποντο, είναι άστοχος ο Τέγος. Μπορούσε να πάρει την μπάλα, αλλά δεν θα το εμπλέξει ο Γιανακούδης. Η μπάλα περνάει εκτός και είναι για τους... Δεν έχει. Δείξτε το 1-1, φανάζει ο φίλος από τον πάγκο για την προηγούμενη φάση. Δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει την μπάλα ο Λάμπρου. Μην βιάζει να φωνάζει κάποιος από τον πάγκο τον Δεν Έχει στον Κώστα Κοντολέον. Και Μιλωνάς δεν είναι απόψε εδώ για να ενισχύσουν την περίμετρο. Τον Δεν Έχει, όπως δεν ήταν και την προηγούμενη φορά, πήγε το κλέψιμο και το overplay αμυντικό. Δεν τα κατάφερε να κλέψει τον κάρτο Δεν Έχει. Μπαλά βγήκε και βγήκε και ξαναμπεί. Βγήκε με το jump shoot του ψηλού των Σαλονίκς. Άμυνα φοράζει ο Μουλκάς από τον πάγκο. Χαρακτηριστικά που Δεν Έχει. Δεν σωστή επαναφορά, 10 δευτερόλεπτα. Φανώς. Δεν σωστή γωνία, θα το πάρει σου για 3. Είναι άστοχος. Αφημιστικό ριμπάν του τον Κοντολέον, είχε δώσει και ένα κάτι σαν screen εκεί πέρα φανώς. Μαζί με την μπάλα στον τέτοιο. Έχω στείλει το κλέψιμο και αυτός, αλλά η μπάλα κυκλοφορεί. Θα συγκρατήσει τώρα την μπάλα μετά από λάθος πάσα. Δεν σωστή. Μόνο σε δύο θα... δεν θα ξαναπάρει ο Τέγος. Πάρα πολλά κλεψίματα σε αυτά τα 2 και 10. Σύλληπτο νούμερο κρυψιμάτων πάει μέχρι μέσα, φαίνεται δύο παίκτες. Είναι άστοχος ο Κίκας. Έχω στο transition, είναι εύστοχος, μαρκαρισμένο τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα. Δεν σας χαλάζει, φανέλα mid-game, οκ. 0-3 λοιπόν. Θα κλέψει τώρα την μπάλα, Τέντζος δεν κατάφερε να συγκρατήσει όντας στη weak side για να ακούδεις. Τέντζος, σφανώς θέλει να σκουδράρει και αυτός για τρεις από εκεί που έχει στόξει προηγουμένως ο Τέγος. Ο πίσω πάρει το επιθετικό rebound, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ωραία πάσα στον Σφανό. 0-5, καταχειροκροτούμενη φάση από τον πάγκο των Σαλονίκης. Καθαρό μυαλό καταχειροκροτούμενη από τον πάγκο των Βενέτη. Όπως αναφερθήκαμε στον πάγκο των Σαλονίκης, έχουν 11 παίκτες στη διάθεσή τους απόψε. Ένα σλίπι για πλήρη δεκάδα. Για τρεις. Ξεφωτώθηκε μετά από μια προσπίση με τρίπλο το Σπανό, αλλά είναι άστοχος. Για να ακούδεις, θα καταφέρεις και πτήσεις Σπανός, τέτοιος. Δεν θα επιστρέψει παίκτες. Μιλάτε, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο των... Δεν έχει σουτ για τρεις. Τέγος είναι άστοχος, ένα ακόμα από το rebound. Το Σερκιόγλου, τέτοιος. Σπανός, βγήκε μέσα από το τρίπλο, το σουτ για τρεις θα το πάρει. Εύστοχο στα 3 δευτερόλεπτα! Χάρισε για να ακούδει. Time out από τους Δεν Έχει εστασμένα, καθώς βλέπουμε και φορά να ξεφεύγει και το momentum με τα πολλά κρυψίματα να είναι στο μέρος, στο μέρος και αυτών και των Θεσσαλονίκης, αλλά να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν τόσο καλά όσο οι αντιπαλοί τους. Δεν Έχει επιτρέπονται πολύ λίγο για τον επομήνωτα 6 και 24 της πρώτης περίοδου σε ένα πολύ ενδιαφέρον τακτικά παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Σόνη Χαρίνα. Επιστρέψουμε για το καθιερωμένο zoom out, το αρκετά δραματικό zoom out από το σταυλό του σκορ. Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι. Τελικά σου είπε να φωνάζεται ενέργεια θέλει χαρακτηριστικά από τον παγκό. Ο Ντονέων που έχει τώρα την μπάλα έδωσε έμφαση στο time out, στα rebound, στα πιέντε μπάκου του. Στην διατρέση πληγικά είναι άστοχο.
Έχω το συγκρατήσει να μάθω στην Καστήπα. Θα δώσει μία ακόμα αστραπιαία κυκλοφορία της μπάλας. Το Θεσσαλονίκη θα δώσει δύο ακόμα πόντους στην δοξολούμενη τεχνικά ομάδα της Τσαλικανίνα. Θα δεξιά γρήγορα με τον Σεργιόγλου και φτώχεται ένα τζαμπ του το... Τέχος. Κλείσει μπάλα φωνάζει από τον Παγκομπουλικάς. Έχει κλειστεί. Πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει άπο. Φαντάλης είναι άστοχος. Μπάρα θα περάσει εκτός. Δώστε ένα screen φωνάζει τώρα. Κίγας. Επιστρέψει η Νόλουξ στην μπάλα του Κοντολέων. Αυτός είχε μια προσπίση, δεν το έδωσε την μπάλα με περίπτωση τρόπο. Στην weak side δείξε και πήρε, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Κίκας μετά την πάσα. Κοντάλι, Έντζος. Έχει βρει τείχο από δύο αντιπάλους, είναι άστοχος. Στο τζάμψι ήταν στον τελευταίο βολό που πήρε ο Στεπιόγλου. Δεν 10, Κοντολέων. Συμπέρασε τον Έντζο. Μέχρι μέσα τράβησε παίκτες πάνω του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, το κοντάλι είναι άστοχος. Έτσι θα φτιάξει μακρινή πάσα από την τρία σπανός, θα την αφήσει στο καλάθι. 0-12. Ο Λένα και αυξάνεται το προσβάτισμα των Θεσσαλονίκης. Του λέω. Είναι μια προσποίηση έχοντας τον σπανό απέναντί του, αλλά έκανε βήματα κατά τη διάρκεια αυτής. Κανακούδης. Θα τον προσποιηθεί πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ουλικάς. Θα περάσει στο παρκέ, φαντάζεσαι περάσει στον πάγκο στη θέση του. Λίγα ο Στέφη έκανε σε άλλο σημείο του πάγκου, anyway. Έτσι, ο Λουκάς ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι. Πήγε να βγει ένα πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Σπανού και Τάσκιο, αλλά μπαλαβρε και σε πόδι αντιπάλου, δύο ήταν εκεί πέρα. Έτσι, πάρει ένα σκρίνο του Σεργιόγλου, πάει μέχρι μέσα, στάθηκε στον αέρα, απέναντι σε δύο, ανάμεσα μάλλον σε δύο παίκτες, ο Τέντζος είναι αυτό. Περάσει μπάλα στο κέντρο. Τον ακούδησε ανάποδο, λέει, μία ακόμα φορά είναι άσπαγος. Έχω το rebound, Τέντζος. Στέκεται και θέλει στα 19 δευτερόλεπτα για τρεις. Είναι άσχος, Σπανός, το επιθετικό rebound μας μπρόξει την μπάλα εκεί που είναι ο Τέντζος, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Σε δύο αντιπάλους. Για να πει μια laser pass όταν δεν κατάφερε να συγκρατήσει ανάμεσα σε δύο παίκτες και αυτός. Το 17 για τον Τέγος φωνάζει, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, σκιά 3. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό ριμπάντο, βγάλει τελικό νικητή. Ο Στεριόγλου, ο οποίος έσβησε την μπάλα στο Σπανό, θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Τέντσος μετά από overplay προσπάθεια του Κίκα για να πάρει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. Στη weak side ο Σπανός. Επειδή κατά μέτωπο έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάξει την πάση Τέντζος. Ζουτ για 3 στο 1 δευτερόλεπτο, είναι άστοχος. Θα κατοχυρώσει τώρα το rebound για να ακούει. Το λέω. Κάνει θρησκευτική κίνηση για κίνηση λοιπόν ο Κίκας. Θα ξαναπάρει την μπάλα, άλλαξε με τον Λέων. Ένα jump shot θα τον δικαιώσει. 2-12 μόλις τώρα το πρώτο καλάθι που δεν έχει. 3-37. Τέντζος. Θανάσης Έντσος, ο αδερφός του δεν είναι διαθέσιμος ούτε αυτή τη φορά. Σπανός. Βγάλει την μπάλα στο Σεργιόγλου, έχει τονίξει δύο παίκτες πάνω του. Τάσκας θα πάρει από τον Έντσο. Είχε βγει ένα εκτοδιάδρομο, αλλά καθώς τελείωνε ο χρόνος επίθεσης δεν καταφέρει να την πάρει στο καλάθι. Υπερπάτησε εντός εισαγωγικών, έγκλειψε πολύ μεγάλη επιφάνεια της Στεφάνης, αλλά δεν μπήκε μέσα. Λουκάς, αμυναζόνης τώρα για τους Θεσσαλονίκη θα συγκρατήσει την μπάλα στην κορυφή. Κάτσε. Θα λύσει την προφορία την μπάλα στον Τελέρο στα 3 δευτερόλεπτα. Λάμπρε έχει βρεθεί ελεύθερο, σου πια 3. Τέλο. Τέντσο μακρινή πάσα με τη μία. Τι έκανε ο Σπανός! Κατά χειροκροτούμενη φάση. Όπω αρμόζει από τον πάγκο του. Θεσσαλονίκη. Magician Τέντσο για μία ακόμα φορά. Είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια που τελικά θα τον δικαιώσει 4-14. Αλλά δεν συμπολίκω σπίρα και τα Θεσσαλονίκη για μία ακόμα φορά. Συλλοκρεμαστό εντός εισαγωγικών σουτ. Και εκτός εισαγωγικών Τέντσος. Προφανώνει μία ακόμα επίθεση. Θα έχει σκρίνει από κάποιον από τον Τέγο θα το πάρει. Αν είχε ρέβει πολύ ψηλά ψηλό στον Θεσσαλονίκη να δώσει την επιλογή στον Τέντσο. Ο οποίος θα δώσει την πάρα στον Τάσιο σουτ για 3. Μαργαρισμένο, εύστοχο!
34-17, ενώ τελείωνε και αυτός ο χρόνος επίθεσης. Κόζης και Πούλιος ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Τέτσος και Τάσιος, αν δεν κάνω λάθος, θα περάσουν στον πάγκο. Δεν κοπατήκασε από τον πάγκο, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει δελτίο, δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα συμμετοχής απόψε. Πράγματι αυτό συμβαίνει. Είμαι καλός detective, μπράβο μου. Ρωτήκα σε αυτόν τον λίγο ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν έχει τόσο αθλητική ετοιμασία. Λοιπόν, 10 οι παίκτες των Θεσσαλονίκης. Έχει βρεθεί ελεύθερος, το σκέφτηκε, εκτέλεσε, είναι εύκολος από τον Λέον. 100 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τα 17. Τζόγλου. Πανός. Πάρει ένα σκρίν από τον Τέγο. Κούλιος. Για να βγάλει την μπάλα μέσα στην ρακέτα στον Κόζη, ο οποίος θα κάνει τους καμπυλώσεις, είναι άστοχος. Δεν θα τρέξει ο Κουντολέον, θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά είναι άστοχος ο Κίκας. Σηκώσε ο δίπολος, πήγε να κλέψει, Κούλιος. Σπανός. Θα φύγει, θα εκτελέσει ένα τζάμπ, είναι άστοχος ο Τέγος. Στο επιθετικό rebound, πάντα θα περάσει εκτός. Δευτερόλεπτα. Κούλιος ήρθε και πήρε. Σουτιά τρεις θα το πάρει. Θα κάνει μια προσπίση. Παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Κίκα. Με άσχος Κόζης θα την κρατήσει. Στο δευτερόλεπτα. Σπανός. Κάνει ένα σκριν από τον Κόζη. Κούλιος έχει βγει ελεύθερο. Σουτιά τρεις. Στα δυόμιση δευτερόλεπτα είναι άσχος. Και το λέω τον Ιβάν, ο οποίος πάρα μόνο εκεί πέρα. Χειροκροτούμε τη φάση παρόλα αυτά από τον πάγκο του Κολονίξ. Βουλγάς. Πάει ανάμεσα από δύο παίκτες, θα κερδίσει το φάουλ που έχει προδίσει σε έναν. Εξ αυτών στον Κόζη. Δεν δύο πλέον τα φάουλ. Μου γράψετε παραφορά. Μου το λέω. Να μου λυκά σύλλεξε το καλάθι, δεν πήρε το σούτ. Σπενδίζει τον Τέγο. Η weak side. Δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει ο Κίκας. Και η μπάλα είναι για τους Σαλονίκς. Μάλιστα. Κούμπησε στο Κίκα. Και όχι στον Πούλιο τελευταία, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Το 4-4 είναι τέλος. Έχει πολύ καλή άμυνα ο Κίκας. Έχουν κλείσει δύο τον Πούλιο στη γωνία και θα έρθει. Και ο τρίτος, ο Μουλικάς, θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ από τον Λιποτέγο. Έχουμε κανένα πάνω από ένα φαγιά. Στο 5 δευτερόλεπτα. Τον Λέον. Πέρα από passing game δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως. Μέσα στην ρογή του Βιλαντζιώτης, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Πέρασε συνεργασία, δεν θα μετατραπεί σε assist από τον Σπανά στον Κόζη. Θα ζει την μπάλα Μουλικάς. Πούλιος απέναντί του. 6 δευτερόλεπτα. Θα καταφέρει να συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο, θα εκτελέσει ένα άστοχος. Υπάρχει rebound. Έχω στο μετρή, σκαμπή. Παραλίγο να μπει. Παραλίγο να μπει ένα απίστευτο καλάθι από τον Τέγο. 7-17 λοιπόν. Λήξη πρώτης περίοδου στη Sonic Arena. Στο συν 10 η Σαλονίκη. Εκμεταλλευόμενη τα χαρτιά εντός εισαγωγικών που έχουμε εκμεταλλευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της regular season στη Master League αλλά και στο κύπελο. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Διέταξε της δεύτερης περίοδου στην αναμέτρηση. Πέφτει μια διασκρίνηση στη γραμματεία. Πολύ κατοχή είναι για τους Λελέκ. Είχαμε λίγο την πρώτη φάση. 10-17 σου για 3 και τους δεν έχει. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι. Τσάρις. Περάσει η κυρία στον αγωνιστικό χώρο. Έχει μέσα, είναι άσχος, θα κερδίσει δύο βολές. Φίλος του Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε πολλά φάουλ στο παιχνίδι. Γενικότερα Ρέι, μια άσχημα την πρώτη του Τσάρι. Εν τω χρόνο την άσχημα και στη δεύτερη. Αμυντικό ριμπάντο του Θεσσαλονίκης.
Άλλαξε ταχύτητα με τον Κουτολέον και πήρε και ένα τρίποντο. Είναι άσχετο ο Καρακούδης. 10-17 παραμένει. Κούλιος. Έτσι την μπάλα στο Σάρτσα, αν δεν κάνω λάθος. Κούλιος. Σταματήσει τρίπλα. Φτιάξει την μπάλα στην μακρινή γωνία. Στην weak side. Πολύ δυνατή για να την πιάσει. Στην δικιά τους, ο οποίος έχει περάσει μια στο αγωνιστικό χώρο. Άρχισε! Άρχισε ο Στέντσος. Ισπανός. Κάζονται εκτός. Τότε στον πάγκο τον Σαλονίκς. Μουλικάς. Σούτια 3. Μακαρισμένο από τον Κόζι. Είναι άστοχος. Πούλιος. Βγει τώρα η πάσα στην Σιμιτιώτη, αλλά δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Κόζι στην καρδιά του Νίκολης Κοκέντας. Συγκροτήσει τη γωνία, αλλά έχει σταματήσει τρίπλα ο Κοντολέμ. Σανακούντης, καλό πάση γκέιμ. Βγάζει και το τελευταίο, δεν πήρε το τρίποντα. Ένα jump shoot δύσκολο, μαρκαρισμένο από τον πολύ σημαντικό τρίπλα. Δεν μπορώ να ξεχωριστεί ότι είναι άνθρωπος. Πούλιος. Ψάρις σε ζητάει. Λάβει τελικά. Γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στο πρώτο τρίποντα. Πρέπει να είναι σε πολύ καλή άμυνα. Θα του πει να κιώτη. 10-17 παραμένει Κοντολέον. Σε την μπάλα, αλλά δεν την πήρε στην κορυφή Βενατιώτης. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Να στο πω στο Αλαστάσο Κλούπης που έχει βράσει. Για αυτό στον ουσιακό χώρο, Τσάρις. Υπάρχει λάθος πάσα. Από το γράφει το play. Ένας ένα 2-2 τώρα. Παγιδο γύρω στο κάλυψε πάρα πολύ χώρο. Είναι άστοχος. Κόμπι και ο Γιανακούντης. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Κόμπι και από τον Δημητριάδη. Δικιώτης, Κούλιος θα κατεβάσει. Επίθεση. Έπισε το σκρίν ο του Τσάρις και υπάρχει 0-0. Υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στο σκρίν του του Τσάρι που που ήταν πάνω στον Κοντολέον. Έχει κάποιες διαφωνίες στο φύλλο των Σανονίκς. Καλό πάση πίσω, θα πίσω σε 15 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει με ένα δεξί που γίνει άνθρωπο στην Ετώτη. Ούλιος. 10-17 έχει κολλήσει και σκορδόνται την δική ώρα. Λόλου πάσα στον Κόζι ξανά, Ούλιος θα το πάρει, όχι, ούτε με δεύτερη. Σε δεύτερη φορά πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος. Απέναντι σε δύο παίκτες. 10-19. Κοντολέον. Πρέπει να κρατήσουμε λίγο κάτι, σαν να κάνουμε το Λέοντ. Καλό passing game, έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει, αλλά είναι άστοχος ο Γιανακούντης. Κούλιος. Ένα screen από τον Τσάρι, δεν δώσε την μπάλα. Σουτ για 3. Τσάρις είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Πινακιώτη. Πολύ καλή άμυνα του Τσάρις πάνω στον Κοντολέον. Βγήκε η μπάλα μέσα στην τριγέτα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο fade away shoot. Είναι άστοχο απέναντι σε δύο παίκτες μέσα στην τριγέτα. Από τον Γιανακούδη σε δύο αντίπαλους. Στις ψηλότερους παίκτες μάλιστα. Κούλιος. Μέχρι μέσα πέρασε από τα ανάσα από δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα. 10-21. Υπάρχει time out που καλεί στο πεσμένο ο Πινακιώτης. Αναλαμβάνοντας και χρέη ως coach και από το πρώτο δεκάλεπτο και τώρα για την ομάδα της Χαλκιδικής. 10-21, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σαν Καρίνα, χαιρεμένο ζουμά από το πίνακα του σκορ. Δεν έχει έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο time out, είχαν καλέσει οι ίδιοι στην άμυνα. Δεν κατάφερα να προσπάσω λεπτομέρειες, αλλά είμαι σίγουρο ότι αυτό ήταν το πνεύμα. Μουλικάς. Η μη ξενερώνεται χαρακτηριστικά. Έχει χτυπήσει από δύο πλουτάρια τον Πούλιο. Βγάλει την μπάλα εκτός εκεί που περίμενε να είναι ο Λάμπρο ενδεχομένως. 10-21 παραμένει. 6 λεπτά για το τέλος. Για τη συμπλήρωση 20 γωνιστικών λεπτών. Τσάρις δεν θα πάρει το τρίποντο, θα τροφοδοτήσει. Σιδιώτη ο οποίος πήγε να βγάλει την μπάλα στο πάνω, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα θα χαθεί. Τελικά. James, ένα τριγωνάκι πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Μουλικάς. Θα πέσει καλή άμυνα όπως είπε ο αντίπαλος, Σπανός. Ό,τι φώναξε κάποιος. Έχω υπέροχη συνεργασία, είναι άστοχος ο Μουλικάς. Ρίχνει το επιθετικό rebound ανάμεσα σε 4 παίκτες.
μια μικρή βόλτα εντός εισαγωγικών, βγαίνει από το τρίποντο. Ψάχνει να πάρει την μπάλα σε 6 δευτερόλεπτα. Και βάλει πλάτη και σε δεύτερο αντίπαλο υπάρχει ποιοτικό ρίμπαντο από τον Τέγο. Θα μου βγει εκτός, πάνω σε 2-3. Το σκέφτηκε, βγήκε. Βρίσκεται ελεύθερο στην άστοχο. Τέγο τον rebound βγήκε και αυτό, σούταρε και αυτό για 3. Φαίνεται στο πλωμένο χέρι του Σαλασσάνογλου είναι άστοχος. Μέχρι μέσα είναι άστοχος ο Μιλικάς. Ήδη έχει αποκτήσει πολύ γρήγορο ρυθμό. Τέγος Τσάρις αποφασιστικά πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος, έδιωξε την μπάλα στον Τέγο. Για μία ακόμα φορά είναι άστοχος ο Τέγος. Αλλά μπήκε και μπήκε. Ζήτησε αλλαγή του Τσάρις αν δεν κάνω λάθος. Θυμάζει την τυπή αλλαγή. Ή γιατί δεν έχει. Αρχή λάθος, πάσα σπανάς έχει κλέψει. Δύο έξω απέναντί του. Έτσι ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνισμό του Χορεκνέου. Τέγος. Βεβαίως σε ποιο set επίθεση έχουν εντύπωση πάνω οι Σαλονίκς. Όσο είναι, ό,τι σημαίνει set επίθεση για τους Σαλονίκς. Υπάρχει μπλοκ από τον Λαμπ. Πράγματι, θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Δεν θα περάσει στο παρκέ συνδικιώτης στον πάγκο. Πούλιος την παραφορά, 7 δευτερόλεπτα. Πανός, μείνε πανός κάτω από τον πάγκο για την προσωπικό του αντίπαλο. Την παντάληση για 3 είναι άστοχος. Συμβάσει το σιδέρο από τον Τζάρι. Πούλιος. Θα συγκροτήσει την κίνηση ο παντάλης. Στη γωνία έχει μαρκαριστεί πολύ καλά. Ο Κίκας ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστό χώρο εκ νέου. Όπως και ο Γιανακούδης πάει μέχρι μέσα, στάθηκε στον αέρα, ο Λάμπρος είναι άστοχος. Μάχη για τον rebound και την κατοχήδα, συγκρατήσει τελικά ο Κίκας. Στην κίνηση πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δεν κατάφερε ο Παντάλης. Δεν καταφρούνται να πάρει ο φάουλ σπανός. Στην quick side ο Τέντσος θα κρατήσει μια πάση που ενδεχομένως να προσδόταν για τον Πούλιο. Θα το πάρει τώρα, για 3 είναι άστοχος. Συντικός ο αντίπαλος ήταν αρκετά μακριά. Και έδωσε την ευκαιρία να στάρει, αλλά σκόχησε. Γιανακούδης. Ο Λέων. Για να περάσει μια πάσα μέσα στην ρακέτα. Πολύ εντυπωσιακό το φινάλε της φάσης. Αν κατάφερνε να συγκρατήσει σε πρώτη φάση και να τελειώσει τη φάση σε δεύτερη φάση. Ο Παντάλης. Τέντσος. Ζηλάτε στη screen, φωνάζει κάποιος. Χωρίς αλλαγή. Επιταρός, Πούλιος. Ζάρης, υπέροχη συνεργασία. Πούλιος δεν κατάφερνε να συγκρατήσει. Χαμόγελα αυτό, Ζάρη. Σε δυο μου θα τον αλλάξει τώρα. Κοντολέων. Κοντολέων. Ντάλης. Ένα κοντολέων σου για 3. Ο Πούλιος δεν τον έχει παίρνει να μαθάρει. Ο Πούλιος σκανάρει το γήπεδο. Έψαξε τη μαχητή πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα συγκρατήσει ανάποδο, λέει, από τέχος. Φέρεσε τον Πούλιο, τον Λέων. Για 3 είναι εύστοχο από τον Γιανακούδη. Σε κολλάει το σκορ το οποίο είχε κολλήσει στο 10-21, τώρα είναι στο 13-23. Σε κολλάει το ενεργητικό και τον δεν έχει. Τέντσος, Ισπανός. Πάνω παίξει στις τρίπλες, προσπικό το αντίπαλο. Πούλιος. Σε κεφύρο Τέγος θα γυρίσει αυτό στο εξωμένο χέρι του Γιανακούδη, είναι άστοχος. Λαμπρού. Σπάχνω να δούμε γλυκά. Είμαι στη μέσα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εδώ για να ακούει είναι άστοχος. Για 3 είναι άστοχος και πάλι υπάρχει μάχη του επιθετικού rebound. Από τον Παντάλη. Και δεν κατάφερε. Τέλος. Πούλιος έχει ανοιχτό χώρο μπροστά του. Ένα jump στο ταμπλό είναι άστοχος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound του Σεργιόγλου. Θα βάζει για τη φάση. Πούλιος. Γυρίσει, πήγε να κερδίσει το φάουλ και τα κατάφερε. Φάουλ που έχει κρατήσει ο Γιανακούδη. Παίρνει το χρόνο του. Άσχος την πρώτη Πούλιος. Thank you.
άσχολος της δεύτερης χίλιας. Τον το λέω το rebound. Βαταλής. Κικάς. Να βαταλής. Να στεμπάξει για δύο, είναι άσχολος. Υπάρχει εκτιτικό rebound τελικά από τον Κίκα. Τον λέω. Βουσάιδε Κίκα, νόλουκ πάσα για τρεις, για να κούδεις. Είναι έστοχος! 16-23. Κοιτάξτε πώς κάνει ο Πινακέτσος από τον πάγκο. 16-23. Το μείον 7 πλέον δεν έχει. Τέτζος. Πάρε ένα σκλήν τον Τσπανό. Στην Βουσάιδε Πούλιος, σου για τρεις δεν θα το πάρει. Έχει μπερδέψει πολλές φορές από ο Πούλιος. Αυτή την κίνηση. Τσπανός έχει βρει δύο, αυτός θα το πάρει. Σε για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη το επιθετικό ριμπάντο τον Πούλιο που βρέθηκε. Σε πλεονεκτικό σημείο να δεν κατάφερε να κατοχυρώσει. Να ανανεώσει την επίθεση. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου στην επόμενη του πρώτου μισού. Το λέω. Νακούδης πάει μέχρι μέσα. Παίρνει τους δύο παίκτες για μία ακόμα φορά. Δεν κατάφερε μέχρι μέσα. Φάουλ. Τέγος. Μακρινή πάσα στον Τέντζος. Καστή πάσα. Σπανός. Ξανά Τέντζος. Σου πια 3 στα 17 δευτερόλεπτα. Μέσα. 16-26. Μία ολόκληρη φωνάζει. Αναφερόμενος στην επίθεση ο Κοινοτσόπης. Άδωμα φωνάζει τέτοιος. Για να κούδεις. Μείνουν ελάχιστα δευτερόλεπτα, λιγότερα από δύο έχουν την εντύπωση αν εξαντλήσουν την επίθεση τους. Πράγματι, ή δεν έχει. Για να κούδεις. Φωνάλης. Μέσα σκαστή πάσα στον Λάμπρος, θα συγκρατήσει αυτός. Θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολο στην άτρια. Άσοχος. 4 δευτερόλεπτα, τέτοιος. Για να δούμε να κουτάξει την πάσα. Όχι. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Άσοχος. Ωπα, αυτή η επίθεση 4 δευτερόλεπτα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη του γηπέδου. Lay up. Τίμησε. Έβαλε πολύ vibes. Νίκα Λάθη το 92-93. Με τη Άλγηρη στο ACA. This is our home. Για όσους ξέρουν, τελικό σκορ 16-26. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά στο συν 10. Οι Σαλονίκς διατηρούν το momentum και το προβάδισμα στο παιχνίδι με 10 πόντους. Δεν έχει, είχαν κάποια. Κάποιες αναλαβές, κυρίως στο επιθετικό του παιχνίδι, είχαν ρίξει διαφορά στους 7 λίγες φάσεις πριν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην είναι μαζί. Επιστροφή λοιπόν στο Story Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου στο επόμενο του δεύτερου μέρους μετά από περίπου 2,5 λεπτά μετά από ομόφωνη απόφαση και των δύο ομάδων. Γιόγλου, πρώτη πίεση είναι για τους Σαλονίκους προφανώς, έτσι. Στην Wix Side Gips, ο κύριος Φανός, τον πάσα στον Πατήκα. Ίσως περάσει για τρεις, είναι άστοχος, Πατήκα είναι λίγο πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Αυτός επαναφέρει. Γιόγλου. Πανός για τρεις. Είναι έστοχος. Μαρκαρισμένο από τον Αντάλη. Μπράβο τρίπλα. 16-29. Αντάλης. Λάμπρου θα αποστάρει ξανά και το λέω. Καλό πας για να κούδεις. Κούδεις πάει μέχρι μέσα. Πέραντι στο Στεριόγλου είναι άστοχος. Πανός που δεν κερδίσει. Πατήκας, κάτσε σουτ στα 19 δευτερόλεπτα, είναι έστοχος και αυτός! 16-32, 2 back-to-back σερί τρίποντα. Στέλνει τη διαφορά στους 16 και συνεπώς το παιχνίδι στο double score στη Σαρκαρίνα. 16-32. Αντάλης. Για να ακούδεις. Λάμπρου. Φαίνεται σε δύο παίκτες θα σταθεί, θα γυρίσει, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound αποφασιστικά από τους Σεριόγκους. Έντσος. Στην weak side θα συγκρατήσει σε δυο τελικά. Πάρει τώρα τάσκο σου για τρεις τάσκος. Έχω εντύπωση ότι η πάθα του Μέντσου, ο οποίος είναι το σύνθημα για χειροκροτήματα στον πάγκο, γνωριζόταν εξ αρχής για τον τάσκο. Πάει μέχρι μέσα, coast to coast. Ανάμεσα σε δύο παίκτες θα κερδίσει το φάουλο από τον Σεριόγλου, ο Κίκας. Έχουμε κανένα πάνω από ένα φάουλο. Άσχημα στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει κερδίσει ο Κίκας. Αφήνει στη δεύτερη. Τίγας. Αυτός, πέμπτος. Πανός.
σταματήσει την τρίπλα. Με το screen δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Μετά από την κάτω στα πόδια. Ένα κομπαλάθο. Συντολέον. Κοντάλι με τη μέσα. Υπάρχουν βήματα. Με τον Γκάρτον δεν έχει. Και παίκτε φωνάζουν πολύ κάτω από τον παγκό. Είναι ακόμα φορά. Τέτοιο στην επαναφορά. Δίκας τώρα πάνω του. Παδίκας. Παίρνει το σκρίνο από τον Σεντιόγλου, πήγαινε να το εξτρέψει μπάλα, παίρνει τη φλέξη του κλέψη από τον Λάμπρου. Βουλιάν. Τραγούδης. Σαράγκο το λέω. Λάμπρου. Στην γωνία ακροβολισμένος, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο του, σε δεύτερο θα πάρει σε τρίτο και θα εξτρέψει ξανά στον Κοντολέον. Κοντάλης, σουτζιά, τρεις έστοχος από την γωνία. Ο Κίκας, 19-32. Μόνο τρίποτο μέχρι την ιστοκλήδη που μπει, στο δεύτερο μισό. Θα υπάρξει τζάμπολ για να δούμε. Πράγματι τζάμπολ. Εντάξει Κίκα και δεν του είχε πάει και ο Κοντολέον. Και το Βελάκι δείχνει την αρχή. Με το Γιανακούδη που ξαναπήρε. Γρήγορα φανάζει κάποιος. 11 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι τη μέσα. Αυτή τη φορά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Παντάλης. Ματίκας. Πάει να φτιάξει τον Γιώργο και πάλι. Στη μέσα. Καλάθι και φάουλ. Αυτό έχει δώσει. Δεν πρόλαβα να δω την σήμανση του ρεφ. Έχω την εντύπωση ότι πράγματι πελάτη και φάουλ. Θα το πει στο Λάμπρο. Δεν θα έρθει το έμισο τρίποντο. Του Λέων. Για τρεις, ένα φίλος είναι άσχος. Τάσχος στο rebound. Δεν το βάζει στην επίθεση. Λέντος, σου για τρεις. Μετά από ένα step back. Πάμε τώρα για τα σημαντικά. Περίμενα όλοι μισή για αυτή τη φάση. Για να δούμε ποιος θα κατέβει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε ο Τερακούδης. Ω. Στροφοδοθεί με μπάλα ο Ματίκας. Με την τρίτη φορά θα καταφέρει να διώξει την μπάλα. Οκ, η ζωή μου ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, το παιχνίδι θα συνεχίσει. Θα δοκιμάσει τις δοθήσεις τους. Θα ανοίξει ο Ματίκας, θα εκτελέσει την επαναφορά. Πέμπτος, άλλαξε πήρε από την άλλη μάλλον. Ματίκας. Στο καλάθι έκανε μια προσπίση, σούταρε το έντος του Λέωταν. Πέμπτος, για τρεις, πήρε αυτό την μπάλα, είναι άσχος. Επιθετικό rebound του δάσκαλου. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι Ισπανός. Ερχόμενος σαν ο δοστρωτήρας στην αρκετά. Το Λέων. Άλλαξαν τον Κίκα. Καθή πάσα στους γιατρείς Γιανακούδης. Άστοχος. Κόρη μπάουντ από τον Γιανακούδη. Τελικά έχει πάει και ο Κοντολέων εκεί πέρα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Όχι. Από το Παντάλι. Θα έβει την μπάλα εκτός. Κόζης θα περάσει τη θέση του Τάσκη και Τέμπος θα περάσει τη θέση του Σεντιόγλου. Ματίκας. Τέμπος. Διπλέξιον. Όχι το μπάντερ, παιδιά. Όλα καλά. Τέτοιος στην παραφορά.
Ζωντανός, έχει βγει από τρίποδο, σουτ για 3 θα το πάρει. Είναι έστοχος! 21-39. Συν 18 η Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε πρώτο πυλό για τη συμπλήρωση 25 αγωνιστικών λεπτών. Κίκας, πάρει τη φλέξον από τον Κόζη. Την πάσα που προοριζόταν με τον Πινακιώτη. Υπέροχη πάσα μία ακόμα! Με τελικό αποδέκτη τον Πανό. Μια ακόμα φάση, είδαμε παρόμοια στο πρώτο ημίχρονο. Μέσα θα το πω το πίσω. Στην Πινακιώτη αλλά είναι άστοχος αυτός. Πέντος. Στην πίσω θα είναι ο Πατήκας. Είναι πολύ γρήγορα και μία ακόμα φορά η Σαλονίξ. Πανός. Πέντος. Πάρει τα σκρίνια από τον Τέγο. Του επιστρέψει τώρα την μπάλα αυτή στο πικερόλ. Στα 9 δευτερόλεπτα. Ένα δεξί κουκ είναι άστοχος. Υπάρχει δυτικό ρυμπάνω του κόλπου. Δεν έχει ανάγκη να έχει επίθεση. 5 δευτερόλεπτα. Γυρίσει. Λαμπάρος από τον Τέγο. Βρισκόμενο σε πολύ πλεονεκτική για αυτόν τον θέση ο Τέγος. Και θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Πάμε πάλι σε ένα λίγο. Μέσα είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Ο Παντάλης. Συνεχεία λαμπάνοντας. Και προχωρώντας από την γωνία. Τέγος. Λίγο τον πιέσει στο Σαλασάτοβλου. Μανός. Σταματήσει την τρίπλα. Πάρει την μπάλα και εκτελέσει. Συμπιά τρεις πατήκα στην άστοχος. Κίνηση εκτός ισορροπίας και τον Λέων. Πρόθεση να τροποδοτήσει την κάση. Τη ρακέτα. Και με τον Σαλασάτοβλου δεν τα κατάφερε. Πάει μέχρι μέσα να αφήσει μία ακόμα μπάλα στο καλάθι. Πανός. Μια ακόμα φορά την μπάλα, μάλλον για να μην συζητήσει η ίδια μπάλα, είναι δεν άλλαξε. Μια έχει περάσει στο μυστικό χώρο, πάρει τώρα την μπάλα. Στη weak side από κρυπτογράφηση το play ο Γκόζης. Η μπάλα δεν πήγε στο Παντάλη, Γκόζης. Θα είναι μόνος μέχρι μέσα, Γκόζης του Γκόζης. Κάτα χειροκροτούμενος από τον παίκτες στον πάγκο και στον Παρτέκαρη. 23-47. Ένα jump shoot, μικράς με τα μπλόιν άνθρωπος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Στέγκο θα πάρει το αμυντικό τελικό, τελικά. Τέντζος. Στην πέτρη στο πολύ οποίο έχει περάσει εκ νέου στον χώρο. Ένα jump shoot αυτός είναι άνθρωπος. Αμυντικό rebound από τον Γιανακούδη. 3 λεπτά για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Φέρνει να συγκρατήσει, φάει για μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στο σπανό. Είναι άστοχος ο Παντάλης. Τέντσος. Στην quick side θα καταφέρει να συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο ο Βουλιός. Καστή πάσα υπέροχη. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Γκόλδης. Κατά χειροκροτούμενη μία ακόμα προσπάθεια από τον πάγκο του Σαλονίκης. Λυκάς. Πάσε ο Πούλιος, δεν θα περάσει εκτός. Στην μπάλα. Στην Δικιώτης θα περάσει στη θέση του Τέντσου. Στη θέση του Σπανού θα περάσει ο Τουτσάρης. Για τρεις από την παραφορά είναι άστοχος ο Μανταλής. Κόλτσι στο rebound. Πούλιος. Τουτσάρης. Τέγος, τα 15 δευτερόλεπτα. Για τρεις φορές θα τους τεχθεί στην με τα μπλόιν άνθρωπος που αρχίζει. Ο μυρική μάχη είναι φυσικό rebound. Δεν τα κατάφερε ο Τέγος. Την κράτησε και την μπάλα και την κατοχή. Ο Βαντάλης. Καστή πάσα, ο, θα συγκρατήσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι από τον Κοντολέον. Στα 2 λεπτά, πολύ πολύ όμορφη φάση. 5-49. Ούλιος. Τέλειος, Γκόζης ζήτησε, δεν πήρε, Τέγος. Τσάρις στην κορυφή σου για 3 εγώ πήρε ελεύθερος. Μια άσκος, τον νέο το rebound, θα κερδίσει το φάουλ από τον Σιδικιώτη. Μετσιώτης, τον Λέων, Μουλικάς. Βάλει και μέσα στη γωνία σου για 3 μαρκαρισμένο από τον Κόζη. Είναι άστοχο. Συνδικιώτης.
δώσει ένα σκρίν στο πουλιό. Έχει σταματήσει την βλέπω. Ένα jump shoot καθώς ελευθερώθηκε. Είναι άσχημος. Κυνακιώτης πήγε στην άμυνα μέσα στη βελιέτα. Επόμενος περίμενε πάσα. Πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Δημητρίου Κοντολέων. Από τον Κυνακιώτη. Κοντάλης. Ένα jump shoot μακρινό από το μουλικά στόχο μαρκαρισμένο. Τσάρι στο rebound. Πούλιος. Πούλιος. Πάσα συγκρατήσει ο Τουτσάρης. 0. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό φάουλ στον Τουτσάρη. Έχει δοθεί ένα στο πρώτο ημίχρονο χτυπήσουμε στο screen που είχε δώσει τον Κοντολέον. Στο συμπέκτη για τον Κοντολέον μάλλον. Μέσα στέκεται, βρήκε τείχο απέναντι στον Τουτσάρη. Είναι άστοχος ο Γιανακούδης, πήγε ο Παντάλης, στόχησε κι αυτός. Τουτσάρης δεν είχε δώσει την μπάλα σήμερα. Έχω την εντύπωση, γι' αυτό η επίθεση ξεκίνησε από την αρχή. 25-49, όλη η επίθεση στα χέρια των Θεσσαλονίκη. Πούλιος. Πούλιος. 6 δευτερόλεπτα. Παίρνει το σκέντρο του Τουτσάρη. Σουτιά 2. Ελεύθερος είναι άστοχος. Κοντολέον το rebound. Λίγο ένα δευτερόλεπτο στη διάρκεια του. Τελικό σκορ μετά από 30 δευτερόλεπτα. 25-49. Στους 24 πόντους διαφορά παρά έναν double score για τους Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο Σαν Καρίνα για την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου του παιχνιδιού. Σκόρτησε στο 25-49, η πρώτη κατασκευή δεν έχει στη quick side, δεν θα τροφοδοτηθεί ο Φαντάλης στην πρώτη επίθεση. Για να ακούτε σε τροφοδοτηθεί. Σου για 3 είναι έστοχος, θα μάνα από τον Κίκα. 28-49. Στεριόγλου. Τσάρις. Πουλιός θα δώσει ένα screen μαζί με την μπάλα του Τσάρις. Στον Γκάρτ, στο μάνας του. Μέσα, ένα jump shoot είναι άνθρωπο του Στεριόγλου. Ριβάντο μου Λυκάς, θέλει να τρέξει. Λυκάς. Λυκάς. Μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Από τον Γιανακούδη είναι άνθρωπος. Τέγος. Έχει σταματήσει. Τριάδης, βήματα. Εδώ κύριο γνωρίζουμε στον πάγκο για μια φορά. Πάσα, ξανά Κίκας, ελεύθερος του διατρίχει, είναι άστοχος. Την αγκέτηση είχε τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Πούλιος, φέρνει τον Τέγο. Πάρει ένα σκρίν, θα πάρει διπλό σκρίν για να επιστρέψει την μπάλα στον πρώτο ψηλό που έδωσε το σκρίν, στον Δημητριάδη. Και ο Τέγος έδωσε ένα δεύτερο σκρίν. Μιλικάς. Κυνακιώτης. Λυκάς. Ξανά μου Λυκάς, ένα jump shot. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Τζάρι. Πούλιος. Ένα Τζάρι. Για τρεις. Μερικός μαζευμένο. Από τον Κυνακιώτη είναι άστοχος. Λυκάς. Λυκάς έψαξε την ενδεχομένη συμβάση στον Κοντάρι. Δεν την βρήκε. Σου για τρεις για να ακούσεις. Είναι άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Είναι ένα από δύο και απέναντι σε τρίτο παίκτη είναι εύστοχος. 30-49. Τελειώνει ένα σερί 5-0 στην έναρξη της τέταρτης περίοδου ήδη δεν έχει. Πούλιος. Υπάρχει ένα screen και foul. Στον για 3 τέντος. Είναι άστοχος. Μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή. Σαρωτάς ο Γουλου, ο οποίος κράτησε την μπάλα και την κατοχή. Κίκας. Κίκας.
Ωραία πάσα, θα το συγκρατήσει. Δεν θα κάνει το ανάποδο layup. Ο Σαλατσόγλου στα 10 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot έχει βρεθεί ελεύθερο. Πήρε είναι άσχημο ο Μουλικάς. Χρειάζεται το rebound. Τελειόγλου. Μέσα στο παιδί που στο έχει προηγουμένω θα τροποδοτήσει τα 11 δευτερόλεπτα των Τέκο. Αυτό θα γυρίσει. Υπάρχουν αιτήματα. Πολύ σε ψηφιστήριο έχουν ρίβει στο Τέκο. Σπανός. Περάσει στη θέση του Μιχαήλ Χαμόγελ από τους παίκτες των Θεσσαλονίκης. Ράλης. Μιχάς. Να Μπαντάλης. Κίκας δύο στόνο. Και ρωτώ για να ακούει. Τώρα Μπαντάλης για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάν. Σε Γιόγλου. Ούλιος. Πήρε τη μαχητή πάσα. Συγκράτησε σου για τρεις να του πάρει. Τέχος θα την κρατήσει. Έντσος. Παίρνει την πάσα στο πουλιο μετά από ένα μάχη με τη φλέξιο ψήγες αυτόν. Πουλιος. Θα πάρει ένα σκρίν, θα εκτελέσει πίσω αυτό, έχει κοπεί όμως μερικός από τον Γιάννα Κούδη. Δίκας, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, είναι άσταχος. Θα πάνω τους από το μετάλλι. Σαρκασμένη προσπάθεια. Σπανός. Τώρα έχει βάλει η Φίλιππ. Έτσι. Μέσα. Έχω. Για τρεις. Στη βάση του Σιδέρου. Κούκας στο rebound. Θα ξεχάσει την πάσα. Θα τη βρει στο πρώτο του Μπαντάλη. Πάει μέχρι μέσα. Να πω το λέει άπει. Είναι άστοχος. Έτσι. Συντάτε τον Ιμπαντάλη. Έχω. Κούλιος. Θα γυρίσει. Υπέροχη συνεργασία. Μία ακόμα. Το τελικό αποδέχεται τον και βλέπει τον Κούλιο 30-51. Μόλις ένα φάλος ήταν την περίοδο μέχρι εμείς. Μουλικάς. Μουλικάς. Ξανά Μουλικάς. Μπορεί η μπάλα να πάει μέχρι μέσα για μία ακόμα φορά. Θα μετρήσει αν έμπαινε. Μετρούσε μάλλον αν έμπαινε. Από το μετάλλι. Δεν θα μετρήσει αν έμπαινε. Δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Anyway. Αρχιστεί σε δύο βολές ο Γκάρτον. Δεν έχει. Δεύτερη υπάρχει μάχη στο επιθετικό rebound. Θα το καταφέρει τελικά ο Μπουλικάς. Πάει μέχρι μέσα να πανάποδο λέει απ. Ανάμεσα σε δύο παίκτες. Τι έκανε ο Γιαννακούδης. Κούλιος. Ξανά Κούλιος. Εγώ θα αφήσει την πάρα στο καλάθι για να το προσθέσω. Δεν είναι άστοχος. Φίκας. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Μπαντάλης. Τέτσος, σπανός κάτω από τη μπασκέτα λέει χαρακτηριστικά. Σακέτα πήγα να πω. Οκ. Τέτσος. Σπανός βγήκε από τη μπασκέτα τώρα. Φεύγει μέσα. Πούλιος έχει στη γωνία. Σπανός. Καλό πασιμπιέγγι θα τους ζήτησε και πήρε στα 3 δευτερόλεπτα, είναι ελεύθερο σουτ για 3. Άστοχος, Τέχος στο επιθετικό rebound, θα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Ένα σουτάκι τα 3,5-4 μέτρα περίπου. Λουλικάς. Κίκας δεν θα το πω, πήγαινε την περιφέρεια ελεύθερος. Σαλασσόγλου. Καλό πασιμπιέγγι για 3. Εύστοχος. Για να ακούδεις. Καλό passing game. Γρήγορα αλλά όχι βιαστικό από τους αρχιδιώτες. 35-53. Κούλιο. Σπανός. Ζήτησε και πήρε. Πήρε το high low. Τελικό αποδέκτη τον Τέγο. Πάει μέχρι μέσα. Ο Τέντς είναι άνθρωπος πάρα πολύ ψηλά. Φόρα δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound. Θα συγκρατήσει. Πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Βαντάλης επιθετικό rebound. Ένα ακόμα. Και τώρα θα έρθει το καλάθι από το Μουλικά. Για την προσπάθεια σε πρώτο χρόνο δεν τα κατάφερε με το επιθετικό rebound. Σπανός. Κούλιος. Στοιχεία 3. Στα 17 δευτερόλεπτα. Άστοχος. Ακούτε το rebound.
Σίγκα. Για τρεις, για να κούδεις άστοχος. Σπανά στο rebound. Ήλιος. Ήλιος μέχρι μέσα. Δέχονται. Τέντσος. Για τρεις. Είναι άστοχος. Ήλιος στο ψηφικό rebound. Λίγο έτσι από την ρακέτα. Βάσα τέχος, δεν θα καταφέρει την κρυπτήση. Επίσης χαλία με εκεί πέρα όλους για να κούδεις. Μπάλα. Τίκας. Έχει ανοιχτό μπροστά του, 2-2-2 θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια πατάλης, άστοχος. Πανά στο rebound, τέτοιος. Πούλιος. Μετά από μια τρίπλα σου για 3 ή για 2, για 2 δημιουργές. Λίγο αυτή την εντύπωση είχα. 37-56. Αντώνη, για 2 ήταν. Σίγκας. Για 3 μέσα. Για να κούδει, άμα πει time out, είπε ο Πατήκας. 40-55, 2-28 για το τέλος, 28 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του crunch time επισήμως στη Sonic Arena. Ο Πατήκας έχει ζητήσει time out, διαφορές στους 15 πόντους, 1-1 τα ομαδικά. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για τα τελευταία 2-28 της τέταρτης περίοδου. Πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους Salonix. Μια μακρινή πάσα, κόλλησε το συγκρατήσει. Ευνευτή της φάσης των Σπανό. Ενδεχομένως θέλουν να βγάλουν κάποιες πολύ εντυπωσιακές φάσεις στις Σαλονίκης. Ακόμα πιο εντυπωσιακές από όσες βγάζουν κατά τη διάρκεια των άλλων παιχνιδιών. Σπανός. Αντρέα, δεύτερο, σύμπο. Για δύο άστοχο. Γυρίσει, είναι άστοχο στο πράσινο. Στο πράσινο προηγούμενο, πιο σημαντικό της που έχει περάσει μετά από πολύ ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Χαμόγελο από τον πάγκο των Σαλονίκης. Για τρεις άστοχο αυτομονικά, υπάρχει επιθετικό rebound. Γκυνατιώτη θα γυρίσει. Θα δει μπάλα. Σπανός. Γκόλις. Φαίνεται άρχισαν τα όργανα τα καλά για τον Σαλονίκης πλέον. Για τρεις, Σπανός άστοχος, υπάρχει μάχη με το rebound, θα καταφέρει να συγκρατήσει τελικά ο Κίκας. Θα τρέξει. Κίκας. Για τρεις, για να ακούδεις, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Γκόζη. Θα κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μουλικάς. Πάντα 2.57. 15 διαφορά. Γκόζη. Σούτα ρε φανάζομαι από τον πάγκο. Δεν το έκανε. Θα έδει και το δευτερόλεπτα. Θα το κάνει μερικός μαρκαρισμένος. Αλλά είναι άνθρωπος στο δικιό της επιθετικό rebound από τον Τάσιο. Προσπαθεί τον αέρα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κίκα για δύο βολές ο Σπανός. 1-4 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Έστω πως την πρώτη. Τώρα 2-58 λοιπόν, Λουκάς. Μόλις έγινα το χέρι μου, anyways. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό σε πια 3 έστοχο! Αυτό είναι ένα κούδι. 45-58. Τελευταίο λεπτό, Σπανός. Λουκάς πήγε να τον πιέσει, Σπανός θα τον πάρει στον κόδι. Κόδις. Αυτή πάσα στην δικαιότη, σαν αγκόδι. Σου πια 3 με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη του θετικό rebound. Δύο να δίνει ενός, θα καταφέρει να συγκροτήσει ο Άσιος την μπάλα. Για τρεις ενώ άλλαξε το Σπανό, είναι άστοχος ο Σιριόγλου, που έχει δώσει πολλά σκριν απόψε, κυρίως το πρώτο ημίχρονο για τους συμπαίκτες του. Κίκας. 16 δευτερόλεπτα από τα 20 για τους δεν έχει για να το μάθει εκτελεστεί η επίθεση. Κίκας θα τροφοδοτηθεί. Από τον Μενακιώτη θα πάρει το σουτ. Άστοχος, αμυντικό rebound του Γκόζη, 9 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, δεν θέλω να χάσω κάποιο σουτ. 4 δευτερόλεπτα. Θα το πάρει από πολύ μακριά, αλλά είναι άστοχος ο Σπανός. Τελικό σκορ λοιπόν, 45-58 στο συν 13 η Θεσσαλονίκη, σε ένα παιχνίδι το οποίο
έγιναν αρκετά πιο χαμηλά από το συνηθισμένο ενεργητικό του οι Θεσσαλονίκοι. Κατάφεραν να πάρουν την ίδια με 13 πόντους παίζοντας το παιχνίδι που παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της Master League αλλά και του Βέλου. Τελικό σκορ είναι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει τοπικό ακουστικό υλικό, από όλους τους παίκτες από την διοργανώτρια αρχή, από τους ρεφς, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας.